μένουν οι λόγος, κυρίες και κύριοι, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και για το ταξίδι αυτό του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι άλλο, και τι θα πρέπει να περιμένουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Μέσα από την καρδιά μας, υγεία, μόνο τύχη, μόνο και τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο. Τώρα, ξέρετε, ακούω τις ειδήσεις μας, κύριε Αρμάο, ότι για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συγγνώμη, θα ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην ευρενή συνάντησή του Ελλάδος Πρωθυπουργός. Μου φαίνεται λίγο αστείο να λέμε ότι ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία έχει βάλει ο ίδιος μπουρλότο. Αλλά τέλος πάντων, τι πάει να κάνει εκεί ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, μπορεί να σας φαίνεται αυτό, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθειας, διότι πολλές φορές πέρα από την ενημέρωση εννοώ που έχει ο κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ από τους συμβούλους του, είναι πολύ σημαντικό να ακούει κάποια πράγματα από πρώτο χέρι και από κάποιον που ζει έντονα την καθημερινότητα του ελληνικού μουσουλμίου. Το αστείο δεν είναι σε αυτό που πάει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Το αστείο είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να ακούσει και να καταλάβει. Δεδομένων των κινήσεών του, δεν ξέρω αν θα μπορέσει και τι θα μπορέσει να τορπίσει, ώστε να τι, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Άκουσα να σας πω λίγο την αρχή της εκπομπής σας που μιλάγατε για ένα καλλιτέχνη, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Α, Μιχάλης Ρακιτζής, ένα λεπτό. Μιχάλης Ρακιτζής, λοιπόν, δεν το άκουσα, λοιπόν, συγγνώμη. Απλώς είπατε μία λέξη, η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, είπατε τη λέξη σεμνός. Και δεν σας κρύβω ότι όταν κάποιος είναι σεμνός και στην πολιτική, έχει πολλά πλεονεκτήματα, θεωρώ, πλέον σε σχέση με αυτόν τον ρημαγδό λαϊκισμό τον οποίο ζήσαμε και στην Ελλάδα, ζούμε και στο εξωτερικό πολλές φορές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ την πραγματικότητα. Εκείνος δυστυχώς τη βλέπει πολύ διαφορετικά από εμάς. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε ως ένα πράγμα τα οποία τα έχουμε ξανασυναντήσει. Θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα, ότι αν ψάξετε λίγο και δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Αμερικής, θα δείτε ότι και ο Κλίντον τότε, όταν δηλαδή αντιμετώπισε το θέμα του impeachment, της καταγγελίας, ας πούμε, στην Γερουσία, και εκείνος τότε είχε καθυστερήσει και είχε κερδίσει κάποιο χρόνο με ευκαιρία μια επίθεση στο Ιράκ. Αυτό σας το λέω γιατί, διότι υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή αυτή καθ' αυτή και τις εξελίξεις, αλλά και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της πολιτικής κοινής των ΗΠΑ. Και έχουμε μια τάση στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι λαθασμένη, απλώς δεν είναι, να σας πω την αλήθεια, απόλυτα αυτολογική, διότι κρίνουμε τον Ντόναλντ Τραμπ με βάση κάποιες δικές μας αρχές και αξίες ευρωπαϊκές, όχι ελληνικές, ευρωπαϊκές. Ναι, σωστό αυτό. Που δεν μπορούμε καν να συνειδητοποιήσουμε πώς όλα αυτά τα πράγματα γίνονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Γίνονται. Ένα λεπτό. Λέτε ότι προσπαθούμε τον Ντόναλντ Τραμπ μόνο με τις ευρωπαϊκές αυτές αξίες, με τις ευρωπαϊκές, έτσι, με την ευρωπαϊκή ματιά να κρίνουμε. Γιατί και οι άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ με αυτό το κριτήριο, το ευρωπαϊκό τους κρίναμε. Και έτσι λειτουργούσαν. Εδώ ο τύπος έχει δικό του. Έχει μια δική του ανάγνωση ως πολύ μακρινή από ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων που ζουν στη ΣΥΠΑ. Και μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, αλλά υπάρχουν από τους ΣΥΠΑ που εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι ισχυροί. Θα σας πω μόνο κάτι το οποίο δημοσιεύτηκε, αν δεν κάνω λάθος, 30 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους πια. Ότι κάνει μια έρευνα η Γκάλοπ, η εταιρεία Γκάλοπ, από το 1948 ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θαυμάζεται παραπάνω στη ΣΥΠΑ. Και φέτος ο άντρας που θαυμάζεται παραπάνω, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Bill Gates, ο Παπας Φραγκίσκος, ο ιδρυτής της Τέσλα. Και πρέπει να σας πω όμως, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν δύο που ήρθαν πρώτοι, με 18%, αλλά δύο. Ο ένας ήταν ο Ομπάμα και ο άλλος ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οχ. Καθόλου αισιόδοξο. Όχι, θέλω να σας πω. Μη σας πω ότι τις έρευνες που βλέπουμε όσον αφορά αυτή τη στιγμή τις προεδρικές εκλογές που θα γίνει το 2020. Ότι εκτός από τον Biden που σε ορισμένες φαίνεται ότι κερδίζει, σε άλλες όμως το κερδίζει, αλλά και μεγάλη διαφορά, όλους τους άλλους υποψήφιους δημοκρατικούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, γιατί αυτά ξέρετε είναι εξελίξη, τους κερδίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έχει χαμηλή δημοτικότητα από την πλειοψηφία των Αμερικανών, αλλά έχει σίγουρα ένα κοινό τον οποίο τον υποστηρίζει στεναρά. Και έχει πάει πάρα πολύ καλά, υποθέτω, την οικονομία για τους λίγους ή για την πλειοψηφία, οπότε το κριτήριο είναι κυρίως αυτό.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Τα νούμερα τουλάχιστον, γιατί καμιά φορά ξέρετε, μερικές και άλλα χαρακτηριστικά, αλλά τα νούμερα αυτή τη στιγμή της οικονομίας της Αμερικής, στη συντηρητική πλειοψηφία τους πάνε καλά. Και επειδή είναι και ένας επιχειρηματίας και επειδή έχει μάθει να πουλάει και λίγο τον εαυτό του, πολύ διαφορετικά από ό,τι μάθαμε εμείς, mm-hmm. δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν για το Twitter ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό που κάνει ο Donald Trump είναι καλό ή δεν είναι καλό, αλλά είναι πρακτικό. Όταν έκανε την επίθεση στον Σολιμανί, και όχι μόνο, γιατί μαζί με τον Σολιμανί σκοτώθηκε και ο Άλ Μουχάντης, που είναι ο διοικητής της πολυκοφυλακής Ιρακινών Δυνάμεων. Μαζί του σκότωσε, θα σας πω στα δύο αυτοκίνητα. Ή του δολοφόνησε ή σκοτωθήκαν ή όποιο ρήμα προτιμάει κανείς με βάση την οπτική γωνία που έχει. Στην ουσία πάντως έγινε ένα τρίτο που είχε μόνο την Αμερικάνικη σημαία. Αυτό καταλαβαίνετε για ορισμένους Αμερικανούς και όχι μόνο πόσο σημασία είχε. Δεν ήταν πολυλογάς. Απ' την άλλη πρέπει κανείς να πει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του χθες προσπάθησε να μαζέψει το φοβερό tweet που έκανε που λέγεται εμείς έχουμε 52 σημεία που θα χτυπήσουμε τους Ιρανούς αν κάνουν κάτι, τα οποία ήταν μέσα και μνημεία πολιτισμού, που θεωρούμε ότι είναι αδιανόητα ακόμα και στον πόλεμο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως είχε εκδοθεί ανακοίνωση, στέλνει ήδη η UNESCO μήνυμα στις ΗΠΑ, ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη, το πούμε αυτό, έχουν υπογράψει συνθήκες που δεσμεύονται να μην βλάψουν την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών αυτών στην περίπτωση μιας ένοπλης σύραξης. Αλλά το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό να καταρρύπτεται και να μην ισχύει. Κύριε Μάνα, να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, αφού ακούσατε και στον πρόλογο, ήταν ενδεχομένως ένα αφελές ερώτημα, απορία, αλλά είναι η ουσία κάπου την οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Για ποιο λόγο η Συρία είναι 7.000 μίλια μακριά, άρα δεν με ενδιαφέρει και αποσύρω τα στρατεύματά μου, και το Ιράν που είναι, εννοείται, δεν είναι θέμα απόστασης, καταλαβαίνω απόλυτα, έκανε αυτή την κίνηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι έχει στο μυαλό του? Υπάρχει μία μικρή αλήθεια ότι δεν τα έχει αποσύρει εντελώς. Έχει κρατάει, αν θέλει, τον έλεγχο των πετρελαίων. Και επίσης ο ρόλος του κ. Ερντογάν σε αυτό ως σύμμαχος του κ. Τραμπ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος και έχουμε δρόμο να δούμε μπροστά μας και να ελέγξουμε πράγματα. Επίσης η Συρία, η Λιβύη που εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, η Μέση Ανατολή, το Ιράν και το Ιράκ, σε αυτές τις χώρες, την Ιεμένη, τη Συρία και το Ιράκ, και διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο, να σας πω την αλήθεια, στο Αλ Τζαζίρα. Το οποίο έλεγε ότι ξέρετε κάτι, ο Τραμπ από τη μία πλευρά έκανε αυτό το οποίο έκανε και το οποίο μπορεί να είναι για πάρα πολλούς καταδικαστέο, αλλά μην νομίζετε ότι ο κύριος Σολιμανί, και ο Άλ Μουχάντης ήταν τα καλά παιδιά της περιοχής και ότι εκείνα δεν έγιναν μεγάλους πολέμους. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι στη Συρία, στα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον καθώς το διαβάζουμε στα διεθνή μέσα, στην αρχή σχεδόν πανηγύρισαν για αυτή την κίνηση του Τραμπ. Θα σας πω λοιπόν ότι είναι ένας πολύ περίπλοκος δρόμος και πολύ περίπλοκος κόσμος αυτή τη στιγμή. Σε αυτόν τον περίπλοκο κόσμο ο δικός μας πρωθυπουργός κάνει μια επίσκεψη πολύ σημαντική που πρέπει όλοι να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι επικοινωνιακά και διπλωματικά μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και των ξένων ηγετών. Πάμε τώρα να δούμε τις σχέσεις των δύο χωρών και των δύο ανδρών και κατά πόσο ένας Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα είναι έτσι και την άλλη μέρα είναι εντελώς διαφορετικός, ένας αξιόπιστος συνομιλητής και όποια καλή ενδεχομένως συμφωνία κλείσει τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι εγγύηση. Με βασίλειο και εκκλησία επικοινωνιακά φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα το οποίο θα το δούμε μέχρι την Πέμπτη. Δεν σας κρύβω ότι έχουν δημιουργηθεί λίγο υπερπροσδοκίες από αυτό το ταξίδι, αλλά έχει ανεβεί ψηλά ο πύχης. Φαντάζομαι ότι έχει προετοιμαστεί τόσο καλά που λογικά είναι ο πύχης να είναι τόσο ψηλά. Απ' την άλλη δεν σας κρύβω ότι κανείς δεν κάνει τις συνομιλίες σε τέτοιο επίπεδο με τον ποιος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άσχετα αν το συμπαθεί, το συμπαθεί, το εκτιμάει, το εκτιμάει. Είναι μια ίδια δύναμη, είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα φέρει. Και το τι θα φέρει θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να το δούμε από δύο πλευρές. Συν μία. Οι δύο πλευρές έχουν να κάνουν με την περιοχή μας. Μία κοινωνικο-οικονομική, ας πούμε, και μία γεωπολιτική. Η οικονομική είναι ότι από τη στιγμή που του διοργανώνει αυτή τη στιγμή ο Λευκός Οίκος, ο αντιπρόσωπος των Υπουργών Εξωτερικών, το γεύμα του περίπου με τους 300 πολύ σημαντικούς παράγοντες, ότι έχει μεγάλη σημασία να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία σιγά σιγά ξεπερνάει την κρίση
και μπορεί να έχει μια πολύ δυνατή οικονομία και να αποτελέσει τον ευχάριστο, τον ευχάριστο παίχτη στην οικονομία της Ευρώπης που αξίζει κανείς να προσέξει πλέον. Και να επενδύσει σε αυτόν, γιατί χρειαζόμαστε τις επενδύσεις. Ακριβώς. Και το δεύτερο, το γεωπολιτικό, που θα ήταν καλό για εμάς να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο καλό λόγο, ας πούμε, του κ. Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν που είναι φίλος του, αλλά να αντιμετωπίσουμε μια κατανόηση τουλάχιστον σε ένα πρώτο βαθμό των επιθυμιών της Ελλάδας όσο αφορά τις ΑΟΣ και όσο αφορά αυτή τη μεγαλική συμφωνία που έχει γίνει. Την πήγατε την κουβέντα εκεί που ήθελα να την πάω, γι' αυτό και έκανα στην αρχή την ερώτηση έτσι. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ έχουν τις κουμπαριές τους και τις αγορές τους και τις business τους, οι γαμπροί και τα σχετικά. Η γραμμή του State Department είναι εντελώς διαφορετική από αυτή του Τραμπ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, πολύπλοκο παζλ το οποίο θα πρέπει να ισορροπήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Για τα εθνικά συμφέροντα, έχοντας υπόψη τις σχέσεις προσωπικές των δύο ανδρών, βέβαια, business είναι όλα. Άρα, άμα κάτι πάει καλά, πάνε και οι γαμπροί, πάνε και τα υπόλοιπα. Υποθέτω τουλάχιστον, πέρα από την προσωπική περιουσία και τις επενδύσεις που έχει κάνει στην Κωνσταντινούπολη ο ίδιος ο Τραμπ. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ότι θα μπορούσε να ισορροπήσει, πώς θα μπορούσε να ισορροπήσει εδώ ο κ. Μητσοτάκης. Είναι και πολιτική. Και είναι και μια πολιτική ευκαιρία, και μάλλον έτσι θα πρέπει να το δει ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ ότι αν πετύχει αυτό το ταξίδι, και προς το εξωτερικό αλλά και προς το εσωτερικό, θα έχει πολλά ωφέλη προσωπικά, πολιτικά, άρα και επικοινωνιακά, επειδή το συζητάμε, υπό την έννοια ότι θα δείξει ότι αυτό το κατά άλλους ρίσκο ή κατά άλλως μια εδώ και καιρό προγραμματισμένη επίσκεψη και συνάντηση, η οποία όμως έχει χαρακτηριστεί από τις τελευταίες εξελίξεις. Άρα είναι, αν θέλετε, μια ευκαιρία για τον κύριο Μητσοτάκη να δείξει, και όχι σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ακραίως θελικό, και όχι μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Υπολογίστε ότι θεωρώ δεδομένο, και εκεί θα θέλει επίσης μια πολιτική μαεστρία, αν θέλετε, ότι θα ρωτηθεί και για την Κίνα και για την Ρωσία. Η Κίνα έχει αναπτύξει δύο τράπεζες, μία ήταν δύο τελικά στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα η Ελλάδα που έχει τράπεζα της Κίνας στην Ευρώπη. Άρα να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει και αυτό το μικρό σημείο το οποίο θα συζητηθεί. Απλώς ελπίζουμε ότι θα συζητηθεί εκτός δημοσιότητας. Τι θα θεωρούσατε εσείς? Είπατε ότι ο πήγης είναι ψηλά, πάμε ίσως με παραπάνω προσδοκίες. Τι έστω θα θεωρούσατε, ποιο στοιχείο θα καθιστά επιτυχημένο το ταξίδι αυτό, άμα γυρίσει με τι ο κύριος Μητσοτάκης πίσω? Δεν μου αρέσει να κάνω κουβέντες όταν κάτι είναι σε εξέλιξη, γίνεται. Συνήθως μετά θέλω να κάνω την αποτίμηση, αλλά τώρα εδώ είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Είμαι σίγουρος ότι η σωστή επικοινωνιακή ομάδα θα δημιουργήσει τις σωστές απαντήσεις όταν έρθει η ώρα και να χαρακτηριστεί αυτό το ταξίδι επιτυχημένο. Επίσης, κακά τα ψέματα, η στάση της Αμερικής από το 10 και μετά, και η συμβουλή ακόμα και της προηγούμενης κυβέρνησης προς αυτό, έχει αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή, είπα, ήταν ένας σύμμαχος, είτε ήταν από τον κύριο Ομπάμα, είτε ήταν από τον κύριο Τραμπ, πολύ σημαντικό στον Ελλήνων σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, με αποτελέσματα που κανείς δεν θα περίμενε. Άρα, θεωρητικά, το να δείξουμε ότι και να αποδεχτεί οι ΗΠΑ με όποιον τρόπο μπορούν να περάσουν αποτελήματα, ότι όντως είμαστε ένας παράγοντας σταθερότητας και ότι όντως μας θεωρούν ένα πολύ αξιόπιστο σύμμαχο. Επιπλέον του γεγονότος ότι ναι, θα μπορούν να ανακοινωθούν κάποιες επενδύσεις, νομίζω θα χαρακτηρίζει ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι. Ωραία. Κοντός ψαλμός αλληλούια, για να καταλάβουμε. Ευτυχώς που έχουμε όπλα μας τη γρήγορη ενημέρωση, τα social media, την επιστήμη, την τεχνολογία γενικότερα. Αλλά πραγματικά τα μάτια μας είναι στραμμένα μπροστά εκεί. Αλήθεια, να σας πω λίγο πίσω, σας εκμεταλλεύομαι πως έχετε καταλάβει. Πίσω και τιμή μου. Όσον αφορά στα του Σουλεϊμανί, τι ήταν αυτό που έκανε τον Τραμπ να πάρει την απόφαση εξόντωσής του, όταν και οι προηγούμενοι πρόεδροι, άκουγα το πρωί, νομίζω τον Παύλο Τσίμα, ότι και στον Μπαράκ Ομπάμα είχε προταθεί και στον Μπιλ Κλίντον, δεν θυμάμαι σε ποιον άλλο πρόεδρο των ΗΠΑ, και είχαν αποφασίσει τότε, είχαν κρίνει τότε ότι ήταν μια ρίσκη απόφαση που δεν ξέρανε κατά πόσο αυτό θα ωφελούσε τελικά. Έχει ρίσκο. Δηλαδή, αν κανείς δει τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως στη Μέση Ανατολή, ή αν δείξει μια ματιά και στα διεθνή μέσα της Δύσης,
θα παρατηρήσει ότι όντως, δηλαδή στο Ιράν αυτή τη στιγμή γίνονται χιλιάδες κόσμος διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και έχει ένα ρίσκο μεγάλο, κυρίως λόγω ότι δεν μπορεί κανείς να μετρήσει τις αντιδράσεις. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που πολλοί φοβούνται ή του λέγονται ότι θα γίνει αυτό της παγκόσμιος πόλεμος, mm-hmm. αλλά το ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, σαφέστα θα υπάρξουν. Απ' την άλλη πρέπει να δει κανείς τα δεδομένα και με βάση την ημερομηνία των αμερικανικών εκλογών. Χρειάζονται συνήθως οι Αμερικανοί ένα θέμα, το οποίο όχι μόνο στους Αμερικανούς, το είδαμε και στον Ερντογάν με την Συρία. Ένα οποιαδήποτε σχέση δημιουργεί στους πολίτες ένα αίσθημα νίκης και μιας πατριωτικής ανάτασης, βοηθάει και πολλές φορές βοηθάει τον άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής. Mm. Ο Τραμπ λοιπόν χρειαζόταν εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί ο δρόμος προς εκλογές είναι μακρύς ακόμα, όπως είπα, και δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Αλλά χρειαζόταν μια τέτοια επιτυχία. Και την έχει χειριστεί, ειλικρινά σας λέω, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το tweet, σας το είπα και πριν με τη σημαία. Mm. Μέχρι την τρέλα ότι εγώ θα αρχίσω και θα τους βαράω όλους και θα τους χτυπάω όλους, την έχει χειριστεί πολύ έξυπνα, γιατί θα μπορούσε να γίνει το ίδιο πράγμα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Έγινε όμως με έναν ντρόμο και με ένας βομβαρδισμός αμέσως μόλις προσγειώθηκε. Mm. Και σας ξαναλέω, δεν είχε μόνο ένα στόχο, είχε δύο στόχους. Άρα, υπό αυτή την έννοια, επειδή υπάρχουν ακόμα τα πετρέλαια, επειδή όσο και αν θέλουμε όλοι να είμαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας, υπάρχει ένας ενεργειακός κόμμος που είναι πολύ σημαντικός εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του και άλλα δεδομένα που τότε δεν υπήρχαν. Ο Ομπάμα, να φανταστείτε, στην ουσία είχε κάνει και ένα momentum και μια ειρήνη με το Ιράν. Άρα θα ήταν πολύ απρόβλεπτο να αποδεχτεί μια διακίνηση. Εξακολουθώ να σας λέω ότι και στην Ιεμένη και στη Συρία και στο Ιράκ, τουλάχιστον από όσο διαβάζω εγώ από τα μέσα της εκεί περιοχής, υπήρξαν τότε στα social media αντιδράσεις πανηγυρισμού, το οποίο γρήγορα επέστρεψε, γιατί αυτό γίνεται όπως στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει την κόντρα του κ. Γεωργιάδη και του κ. Παπά για τα 200 ευρώ της επιβίωσης. Ναι, και η Μονταζιέρα τέλος πάντων από εδώ έπαιξε, γιατί φάνηκε ότι ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι με 200 ευρώ ζει κάποιος. Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν όμως ότι αν δείτε τους υποστηρικτές των ΜΕ και των ΒΕ, του μεν και του δε, στα social media αυτόν τον καιρό, έχει και ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, μην με παρεξηγήσετε, έχει και ένα γέλιο, υπό την έννοια ότι βλέπετε πως οι μεν πολύ φανατικά και οι δε πολύ φανατικά υποστηρίζουν την υπόψη του μεν και του άλλου, ναι. Και από πίσω ένα στρατός ολόκληρος ανθρώπων, δεν το κατεκρινώ, το λέω ως πραγματικό. Μα είναι αλήθεια αυτό, έτσι παίζει, έτσι είναι το σύστημα, ακριβώς, έτσι είναι. Άρα βλέπετε λοιπόν και το ίδιο πράγμα σε πολύ με διαφορετικό μέγεθος. Ναι, ναι, καλά, άλλο μέγεθος. Και υπολογίστε ότι ο Σελιμανί ήταν ένας ήρωας για τους Ιρανούς. Δηλαδή, πραγματικά ήταν ένα πρόσωπο που είχε μεγάλη θετική δημοτικότητα. Mm-hmm. Το θεωρούσαν εξαιρετικό στρατηγό, με μεγάλη επιτυχία. Ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε τα πάντα χωρίς να χρειάζεται να πάει σε πολύ υψηλή θέση. Και δεν είμαι σίγουρος αν δεν βλέπαμε την εικόνα που πιθανόταν έχετε δει και εσείς, την κόρη του να λέει στον επικεφαλής του Ιράν ποιος θα πάρει η εκδίκηση τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζήσουν μαύρες μέρες, λέει μεταξύ άλλων. Θα το βάλω να το ακούσουμε. Παρακαλώ, συγγνώμη. Όχι, όχι, λέγοντα. Υπολογίστε λοιπόν ότι αυτό είναι ακόμα ένα. Αν θέλετε, πάλι συγχωρήστε με για την έκφραση. Είναι μια ταινία, γιατί αυτά τα βλέπαμε στις ταινίες εμείς. Το ντρόν το οποίο ρίχνει τη βόμβα. Είναι λοιπόν που ακόμα είμαστε στην αρχή. Αλλά θέλω να πιστεύω και σας το λέω ειλικρινά ότι εκτός το ότι ο ένας εκμεταλλευτεί το άλλο, γιατί και η πολιτική ηγεσία του Ιράν είχε διάφορα προβλήματα γιατί λόγω των επιπτώσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τον απομονωτισμό τον οικονομικό, είχε και η ίδια διάφορα προβλήματα εσωτερικά. Άρα το κάθε καθεστώς